Με ικανοποίηση έγινε δεκτή στην Ελλάδα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δέχθηκε την προσφυγή της χώρας και αποφάσισε ότι στο εξής, η Δανία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο «φέτα» στα τυριά που εξάγει. Η απόφαση μετά την προσφυγή που άσκησε η Ελλάδα το 2019 ανοίγει το δρόμο για αντίστοιχες αποφάσεις και για άλλες χώρες που επίσης χρησιμοποιούν τον όρο «φέτα». Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιωργαντάς κάνει λόγο για εθνική δικαίωση και για τη χώρα και για τους παραγωγούς. Για μια εξαιρετικά θετική είδηση και απόφαση έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Γιάννης Βιτάλης, μιλώντας στο Ιωάννινα TV και λέγοντας πως ανοίγει ο δρόμος και για παρόμοιες αποφάσεις και έναντι άλλων χωρών. Από την άλλη όμως κράτησε μικρό καλάθι γενικότερα για την πορεία των ανοιχτών ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία του pop προϊόντος, διατυπώνοντας παράλληλα και αιχμηρή κριτική προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε στα χέρια μας την απόφαση αυτή, που όπως είπα θα αποτελέσει μια αρχή για άλλες ενέργειες για εκτός ευρωπαϊκής έρευσης, αλλά το ερώτημα για μένα και αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι έξω πάνω καλά mm-hmm. την απόφαση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, τι κάνουμε στην πατρίδα μας. Τι κάνουμε, δεν μπορεί τρεις υπουργοί που έχουν περάσει από αυτή την κυβέρνηση να μην έχει καταφέρει ένας να κάνει ένα νόμο κατά της νοθείας και των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί θα δημιουργήσουμε και προβλήματα στην εικόνα που δημιουργούμε προς τα έξω. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάτι που μπορεί να προσπαθεί να κάνει ένα νόμο και ακόμα και ο σημερινός να μην έχουν καταφέρει να βγει ένας νόμος εν ισχύ που να περιορίζει τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Mm-hmm. Όπως τα θέλαμε και εμείς και όπως θα έπρεπε να είναι, να προστατευτούν και οι υγιείς παραγωγοί. Προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούμε να αυστηροποιήσουμε με τις παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο. Αυτά τα πράγματα αργούν με φοβερό ρυθμό. Ο καθένας υπουργός θέλει να αφήσει το στίγμα του να κάνει ένα νόμο που δεν καταφέρει να κάνει τίποτα στο τέλος. Για να δούμε τι θα κάνει αυτός ο υπουργός. Και μένουμε σε αυτό το θετικό βήμα το οποίο είχα πέσει. Ναι, ακόμα έχουμε δρόμο. Εκτός από το ζήτημα της νοθείας μέσω των ανεξέλεγκτων εισαγωγών, ο κ. Βιτάλης τόνισε ότι μεσούσεις της νέας κρίσης που συμπαρασύρει αρνητικές εξελίξεις σε όλους τους κλάδους της παραγωγής, παρατηρείται σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα, παρότι οι τιμές στο γάλα είναι εξαιρετικά υψηλές. Όπως ανέφερε, οι τιμές θα συνεχίσουν για λίγο ακόμη να αυξάνουν, πλην όμως δεν θα αργήσει η ώρα που θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία, εξηγώντας τους λόγους γι' αυτό. Παρόλο ότι οι τιμές είναι υψηλές και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τιμές για λίγο, πιστεύω, mm-hmm. διότι αυτή η ιστορία θα φέρει αντίστροφη. Κάποια στιγμή θα γυρίσει ανάποδα η αγορά. Επειδή δεν θα μπορεί να πουλούν οι βιομηχανοί, δεν θα μπορούν να πουλούν 11 και 12 ευρώ τη φέτα, έτσι όπως πάμε. Να. Θα μειωθεί η ζήτηση. Και μειώνεται η ζήτηση, θα μειωθεί η ζήτηση του γάλα. Και θα πάμε ανάποδα. Αυτά όμως δεν τα καταλαβαίνει το Υπουργείο, δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Δεν καταλαβαίνει, σαν να μιλάμε κινέζικα. Δεν καταλαβαίνει ότι κάποιες ενέργειες πρέπει να κάνει για να μπορέσουμε να συνοηθούμε ότι πώς θα σταματήσουμε να μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, πώς θα σταματήσουμε να βρούμε λύση με τις ζωοτροφές. Δεν γίνεται χαμηλώνοντας 3% το ΦΠΑ να λυθεί το πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Εγώ αμφιβάλλω αν οι υγιείς βιομηχανίες θα έχουν κέρδη αυτή τη χρονιά. Οι υγιείς. Πιθανόν αυτοί που θα έχουν κέρδη είναι αυτοί οι οποίοι νοθεύουν το προϊόν.